Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να ταξίδεψε στη Σαμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν ελπίζοντας να βρει κατανόηση στον πόλεμο που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας πριν 7 περίπου μήνες, όμως οι εταίροι του μάλλον έβαλαν πάγο στις προσδοκίες του. Μετά τις ανησυχίες που του εξέφρασε ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping την Πέμπτη, μία ημέρα μετά και ο Ινδός Πρωθυπουργός του μίλησε για τα καλά της διπλωματίας. Γνωρίζω τη θέση σας ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ανησυχίες που εγείρετε συνεχώς. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε όλο αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Η σημερινή δεν είναι μια εποχή πολέμου. Έχουμε πει τηλεφωνικά πολλές φορές ότι η δημοκρατία, η διπλωματία και ο διάλογος, όλα αυτά τα πράγματα είναι εκείνα που επηρεάζουν τον κόσμο. Από την άλλη, καλύτερα πήγε η συνάντηση του Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως καταβάλει προσπάθειες να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στα κέρδη για τον Ρώσο πρόεδρο, η συμφωνία με τον Τούρκο ομολογό του, ώστε το 1 τέταρτο των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία να πληρώνεται σε ρούβλια.